Μετά το έντονο πολιτικό παρασκήνιο πριν τις εκλογές και τις μυστικές διεργασίες που ακολούθησαν μετά την εκλογική διαδικασία, έγινε σήμερα η παράδοση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας από τον απερχόμενο πρόεδρο Ηλία Τζαμπαρδούκα στον νεοεκλεγέντα Τέλη Μπασδάνη, ο οποίος έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα ενότητας και συνεργασίας προς όλες τις επιμελητηριακές παρατάξεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην αγορά. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια των επιχειρήσεων. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχουν πλέον ούτε ομάδες, ούτε, ας το πούμε έτσι, ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια ενιαία διοίκηση και θα πορευτούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι η διοικητική και ο πρόεδρος είναι ικανά στελέχη και θα συνεχίσουν το έργο και θα το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση του νέου Προέδρου ότι θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των εισφορών των μελών του Επιμελητηρίου. Είναι μέσα στις προτεραιότητες μας η μείωση των εισφορών, διότι διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Ο κ. Μπασδάνης εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του σε ό,τι αφορά στις αλλεπάλληλες συλλήψεις επαγγελματιών το τελευταίο διάστημα λόγω χρεών προς το δημόσιο και μη καταβολή ΦΠΑ. Σήμερα δικάστηκε από το αυτόφορο τριμελές πλημμυλιοδικείου του Βόλου ο 42χρονος κατασκευαστής που παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη για συνολικό χρέος 190.000 ευρώ.